που έχουμε εδώ, την οποία είναι, παρακαλώ το καντιλάκι τι είναι, το τέτοιο, είναι ο νεοκόρος. Λοιπόν, για να δω τι είναι. Καλησπέρα, βλέπω μόνο την Μαριάννα, ενώ βλέπω τη Γιάννα, καλησπέρα, καλώς τους, ευλόγησον, Τζίνα και Ηλία. Ευλόγησον. Τέκναν μου. Μπιζό, παιδιά, δεν υποδοχόμαστε ακόμη την ηγουμένη, για να τελειώσει τη δουλειά του ο νεοκόρος Κωνσταντίνος. Ο Τζούλιο, τι τον έχουμε βάλει. Είναι... Τι τον έχουμε βάλει το Κωνσταντίνο. Παπαδοπέδι. Παπαδοπέδι, ναι. Ναι, αλλά δεν βλέπω, δεν κάνει καλή δουλειά. Ναι, βάλτε το πιο αδελφέ, εδώ. Εκεί. Γιατί δεν, δεν μου λες, αυτό έχει κανονικά, σε λίγο θα είμαστε μαστουρωμένοι αν δεν το πάρεις. Αποκαλύψου, βγάλε τα μαντήλια, λέει Γιάννα. Δεν υπάρχει περίπτωση, σήμερα το απαιτεί. Την ηγουμένη Γιάννα, γιατί δεν την έφερε. Η Γιάννα πώς την έφερε. Είναι αχωρισμένη. Είναι. Αχωρισμένη. Ξοφρένει να βλέπετε κάτι αυτόγραφο όλη την ώρα. Τι ηγουμένη είναι αυτή, δεν μπορώ να την καταλάβω. Να καταλάβω, για άλλο πιο πίσω λίγο. Τέλεια είσαι. Όχι, μη σηκώνεσαι ψηλά. Γιατί δεν θέλω να προκαλείς. Τον αγιασμό εδώ για τα παιδιά. Βλέπουμε. Σταμάτα. Να διαβάσω λίγο. Ναι, να διαβάσω. Να διαβάσω λίγο. Και πού είναι να κάνει κανένα αστείο τώρα από εκεί μέσα στο chat να δω Τζίνα να γράφει. Γεια σου, Μπάμπη. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Να δω καμιά Τζίνα να γράφει από εκεί. Θα είναι η άλλη αδελφή. Να γίνει κανένα, ναι. Λοιπόν, αποκαλύψω πρώτα τα μαντίδια. Ραμ. Και Ηλία, χαίρε Δήμητρα. Ευλογείται μοναχή μητέρα Τερέζα. Τζίνα, για χαρά σε όλο τον κόσμο. Χαράλαμπος, καλησπέρα Τζίνα, Ηλία και Δήμητρα. Γεια σου, Χαράλαμπε. Καλά σε όλους. Χαράλαμπο. Γιάννα, έξω από Δευτέρα, εγώ από Δευτέρα, παιδιά, χαχά, όποτε θέλετε. Σωστό. Φόφη, καλησπέρα Πάτερ, καλησπέρα Θεοπίστη και χρόνια πολλά, καλησπέρα ηγουμένη Τζίνα. Καλησπέρα. Τελικά, δεν μπορεί να την κρύψουμε καθόλου, γιατί έχει εκείνο το, είναι το look που έχει, για look είπαμε, για κεφάλι είπαμε. Ναι, εγώ έδειξα τα άλλα μου χαρίσματα. Λοιπόν, Γιάννα, ζέστη στη Μονή σήμερα. Έχετε πάρει μακριά την πέστο, γιατί σκάσαμε λίγο. Παθαίνουμε, λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα Πάτρι, λοιπόν, επιτέλους λειτουργήσε η Μονή, χαχαχα. Καλά λέει. Ζεσταίνεσαι λίγο, Λίγο. Από τι είναι αυτό. Από τη ζέστη έχει Μονή, έχει πολύ κόσμο. Και πολύ κόσμο. Να σκεφτείς, δεν ήρθανε πριν να τη δούνε. Φύγανε πόσα άτομα, να έχουμε βγάλει και κανένα παγκάρι. Θα βγάλει δίσκο αύριο. Λοιπόν, Νίκος, Γιαντίδης, καλησπέρα σε όλους, χαχά, ξεκινήσαμε γυναίκα δυναμικά. Τζίνα. Πολύ ωραία παιδιά, η Τζίνα είναι εδώ. Τζίνα μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Έτσι, να θα πούμε σε λίγο, θα βγάλουμε και το μαντιλάκι, είναι τόσο ωραία, κοίταξε μοναχή. Το μαντιλάκι δεν βγαίνει. Σου κάνει, δεν κάνει. Νομίζω ότι... Δεν μου λες, εσύ θα κόλλαζες στη Μονή να ανοίξουμε. Έτσι όπως είσαι έτσι, να υποδέχεσαι την πόρτα. Έτσι όπως είμαι, είναι το ένδυμα της Μονής αυτό. Εντάξει, παιδί μου, αλλά λέω το ότι άμα θέλουμε να το πουλέσεις, τότε δεν θα βγει το μαντιλάκι. Μισό το διαβάσουμε λίγο ακόμη. Ναι. Φόφη, σήμερα τέκνα μου είναι τα εγγένεια της Μονής, έβγει. Η μία σήμερα ηγουμένη, μετά μπορεί να βγει και η Θεοπίστη, δηλαδή, παιδί μαζί. Γιορτάζει σήμερα κιόλας. Η Θεοπίστη. Ναι, γιορτάζει. Ακούστε, παιδιά, δεν το ξέρω αυτό. Ακούστε πότε κάνουμε ξεκίνημα της Μονής. Σήμερα που αρχή η ηγουμένη έχει γιορτή της Αγίας Θεοπίστης. Και μας το έφερε σαν νέο η Τζίνα εδώ. Βέβαια. Και μετά από λίγο έχουμε, να σου πω, έχουμε τον... Τι έχουμε πει ότι είναι στο, κάτι έχει μία ευθύνη εσύ. Έχουμε και τον ψάλτη εδώ σήμερα, που είναι... δεξιό ψάλτη. Ο αριστερός. Ο αριστερός δεν μπόρεσε, γιατί είναι και αριστερός και... Είχε καντουλιές. Ναι. Λοιπόν, DJ, Ντένις, καλησπέρα σας. Η Ελένη, καλησπέρα, καλώς την Ελένη. Καλησπέρα. Βλέπεις, ξεκινήσαμε παιδιά, έτσι στην αρχή πήγαμε να καούμε. Για να πούμε τι πάθαμε, πήγαμε να καούμε, πήγαμε να φτιάξουμε το... Τι πήγε να ανάψεις, Το θυμιατό. Το λιβανιστήρι. Το λιβανιστήρι. Λιβανιστήρι. Σωστά και πήραν φωτιά. Ναι. Κάηκε τελικά. Ναι, κάηκε. Άκου ρε παιδί μου. Πώς πετάχτηκε, πετάχτηκε έξω το... Έσκασε στα χέρια. Ωραία, άκου. Μήπως αυτό δείχνει το ότι
Η ηγουμένη θεοποίηση έχει καμία αμαρτία ιδιαίτερη? Νομίζω. Εσένα ρωτάω, ηγουμένη. Νομίζω, γιατί ναι, γιατί αυτό είναι ένα... Έσκασε το λιβανιστήρι. Έσκασε, ναι. Πρέπει να είμαι σοβαρή σήμερα, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Να σου πω, την είχε δει σε τι, σε τι θέση είναι? Αν είχε δει. Ναι. Αν είχες δει, ναι. Είχα δει. Είδες ότι φέρνει μια ευθύνη οικουμένη. Της οικουμένης ευθύνη όλα αυτά τα... Παίρνει ευθύνη και, μεγάλη και... Δεν μ' άρεσε αυτό που έσαι στα χέρια της. Μήπως είναι και κάτι το... το σημαδιακό της... Είναι σημάδι. Είναι και γιορτή σήμερα. Δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Φοβίτσα, γιατί είπα πριν χρόνια πολλά για την αδελφή θεοποίηστη? Α, καλησπέρα σε όλους. Είπε πριν, καλησπέρα, πάτε καλησπέρα, θεοποίηστε χρόνια πολλά. Καλά λέει. Η φόβη ήταν και αυτή διαβασμένη. Ναι. Της Αγίας Θεοποίησης σήμερα. Λοιπόν, Λόβερ, καλησπέρα, πάτερ, με τις μοναχές σου. Μία είμαι. Μία. Μία που φαίνεται. Και την πρώτη μέρα έχουμε και την Παπαδοπέδια. Ναι, εδώ. Σήμερα είναι και τα... Έτσι. Ναι. Πες μου, Τζίνα, τι γίνεται, πώς είσαι? Καλά. Έβρεχε όταν φρόσουνα? Έβρεχε. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Δυνάταν λίγο, ναι. Ναι, ναι, και με ενοχλούσαν και τα ράσα γιατί είναι μακριά. Εντάξει, τα ράσα μου είναι πως τα λάσκωσα. Σε είδα όμως ότι πέταξε τα σήκωνα για να μην τα πατήσει, ναι, και βραχούνε. Ναι, τα σήκωνα. Και βραχούνε, βραχούνε. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Πώς? Δεν μου σκάει. Δεν μου λες έτσι, ναι. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο έτσι ανέμελα στην αρχή και μετά θα πάμε λίγο, αφού το κάναμε λίγο για την πλάκα μας στο ξεκίνημα και που αν θέλεις το κρατάς το, κοιτάξτε όμως τι καλό, τι ηγουμένη παιδιά είναι, κοιτάξτε τι μάτια έχει παιδιά και πώς μπορεί να κολλάσει. Και μετά μου λένε οι Λόβερ και αυτοί όλοι από εκεί, βάλτε μας, λέω, ένας να κάνει γυμναστική, ο άλλος ο Ράμου λέει να είναι Μητροπολίτης και πάει σε Ελλάδα, πώς το έχουμε πει του Ράμου, πριν πει, ο Ράμου είναι, τον έχουμε βάλει υπεύθυνο της Μονής. Ναι, είναι υπεύθυνος τώρα, τι ακριβώς υπευθυνότητα, δεν ξέρω. Κοίταξε, όταν είναι υπευθυνότητα θα φέρνει μία, δεν είναι μία ακόμη όμως. Δεν βλέπω εδώ πέρα, μισό, καλησπέρα, πάτε με. Έγραψε πριν. Ναι. Έγραψε πριν. Διάβασα. Ναι, Ράμου, ποια ηλία. Α, καλά λες, καλά λες. Σωστό, όχι, σωστό. Φόφη, γιατί είπα πριν χρόνια πολλά για να είναι σωστά και ο Λόβερ, καλησπέρα, πάτερ, τις μοναχές ξανά. Όχι, που είσαι στη Ηλία, έξω από το Άγιο Τρίφωνα. Όχι, για... μέσα είμαστε. Τι σκηνικό της έχουμε σήμερα, Λάμε. Είναι της νομής. Συγγνώμη. Τα... συγγνώμη. Αυτό που να σου πω κάτι δεν απαγορεύεται. Δεν είναι σταυρός, έτσι. Όχι, είναι σταυρός, αλλά είναι... Σταυρός είναι αυτό που φοράω εγώ εδώ. Για να το δούμε λίγο. Να ορίστε, κοιτάξτε λίγο. Γι' αυτό δεν βάλαμε σταυρό. Είναι... είναι της μοναχής το... Είναι ο... με αυτό λόγι. Με αυτό. Λοιπόν, ναι, μαζί της, που είσαι στην Ηλία, έξω τον Αγίο Τρίφωνα, Λόβερ, ναι, μονάζει με... στην... με... με... α, να σου πω... δεν... ναι, δεν μου λες, δεν πονάει αυτό όταν το έβαζες. Δεν είναι αποτρύπα. Α, δεν είναι αποτρύπα. Είναι κάνει έτσι και... ναι, 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 ναι. Πώς λέγεται αυτό, παιδιά, sleep? Sleep, ή... όχι, δεν λέγεται. Πώς λέγεται? Κλίψη λέγεται. Γιατί μωρά, sleep. Όχι, δεν είναι flip, ούτε sleep, είναι clips. Clips. Ναι, 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 μοναχή με clip. Είναι καινούργια αυτά, είναι καινούργια τις καλόγριες αυτά. Σοβαρά, ναι, 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 ναι. Θέλω να πάρω κι εγώ ένα για τη μύτη. Να πάρεις. Γιατί, για τα αυτή. Και για τα αυτή και για τη μύτη να πάρεις. Έχει πολλά, θα σου φέρω εγώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσω λίγο την κουβεντούλα τώρα με τη Τζίνα. Όλες οι μοναχές έχουμε τρύπια. Τρύπα στη μύτη είναι το σήμα κατεθέν μας. Μόνο στη μύτη. Α, έχει και η τέτοια, και η Φόφη. Δεν το έχω προσέξει, πού το κρύβει, όπως είναι δεν το Facebook, δεν έχω δει εκεί, ναι. Σταμάτησε, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα, τις ευλογίες σας, ηγουμένη Τζίνα. Ευλογημένος. Πάτερ, αμάρτησε λέει. Πρέπει. Θέλει εξομολόγηση. Έλα, τέκνο μου, έλα. Έλα και θα καλοπεράσεις, έλα. Λοιπόν, πραγματικά πριν αρχίσει οποιαδήποτε εξομολόγηση, θέλω να μου πει η ηγουμένη Τζίνα, αυτό θα τα αντέξει, δε σκάς, ή θα πρέπει να μείνει λίγο ακόμη? Ή ποιο να πράγμα το βγάλουμε? Όχι, πρέπει να μείνει αυτό. Να μείνει. Πρέπει να μείνει. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, 20 χρόνια έχω την. Η Φόφη λέει 20 χρόνια έχω λέει, την τρυπίτσα. Την τρύπα. Εγώ την έχω περισσότερα.
20 χρόνια. Όχι, 20 παραπάνω. Καλά, αυτό εσύ δεν στις φωτογραφίες, όμως δεν έχω δει ένα ταξίδι. Έχω μερικές φωτογραφίες. Έχεις φωτογραφίες με τέτοιο. Ναι, έχω, ναι. Δεν την έχω από σεξ. Το έχεις βάλει ειδική στιγμή, δηλαδή πριν 20 χρόνια και παραπάνω. Ε. Μην παρασύρετε την καλόγρια, σήμερα είμαι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν θέλω να... Δεν θα θέλα. Και μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι είχες και οδηγό. Ναι. Σε φέρανε, την έφερε ο οδηγός της. Ναι, βέβαια. Την έφερε ο οδηγός της. Πρωτοσύγκυλος ψάρτης. Πρωτοσύγκυλος, ναι. Που λέει και ο Ράμ. Πρωτοσύγκυλος. Και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος θα το δούμε λίγα αργότερα, ο οποίος έρχεται αυτός μέσα στα μαύρα. Βέβαια είναι. Έτσι, έχει μια συνέπεια και ο Κώστας. Μαύρα δεν είναι. Όχι. Δεν είναι. Λέει, είναι βέβαια. Είναι σκούρο. Έτσι θα λέει, έτσι θα λέει. Και έχει και κομποσκίνη. Έχει, στο λαιμό. Ναι. Σταυρό και τέτοια. Γενικά είμαστε θρήσκοι όλοι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχω και λαδάκι. Φέρει και λαδάκι. Αυτό. Αυτό είναι λαδάκι από το Άγιο Όρος. Και κάτι φορές είμαι ζώος, δεν πιέζει λίγο λάδι. Ναι, θα πίνεις και λαδάκι για το... Λοιπόν, πρέπει να πω ότι πριν αρχίσει η εκπομπή, με υπιατρείς γουλιές... Ναι, γιατί ξεμάτιασα το μπάτερ, γιατί... Πραγματικά. Λοιπόν, Χάλαμπος. 20... Πυρσίν, πώς το λένε παιδιά αυτό που είπες και εσύ πριν. Ποιο? Γιατί πυρσίν το λέει, δεν είναι αυτό που βάζω στη μύτη. Πυρσίν. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Νίκος, άντε κι εγώ έτοιμος είμαι με τα καντήλια. Γεια σου Δήμητρα, δε σου έχει μείνει άντερο. Χαχά, είναι 2-3 εδώ μέσα. Γιάννα, ρε απ' όλα έχει τζίνα, ήρθε πάνω πλη. Το τι έχει φέρει Γιάννα, τι επέστα. Αυτό είναι αγιασμός. Κανονικός όμως αγιασμός, παιδιά. Ναι, κανονικός. Άλλο η ερωτητά του. Το λαδάκι αυτό είναι από λάδι ηλιά. Λάδι από την εκκλησία, ναι. Ή λάδι από το τηγάνι. Από την εκκλησία είναι από το τηγάνι. Το τηγάνι δεν μπορώ να φέρω. Να φέρω κανονικά όλα τα εργαλεία που έχει. Ωραία. Για θέμα όλο. Που πάω, μάλιστα. Μια χαρά είσαι. Ευχαριστώ πάρα. Εκεί λέω, δεν θέλω να χάνεις την δικολτέ μας. Ναι, είναι. Δικολτέ μας. Είναι στολή της. Είναι στολή της, καλό. Με αυτό λέω. Δεν είχαν πει ότι θα έχεις, είναι, ας πούμε, στολές. Είναι λίγο διακριτικές. Μα διακριτική είναι. Δακριτική. Διακριτική. Κάνουμε και σαρδάμ, τι να κάνουμε. Είμαστε από τη συγκίνηση που... Λοιπόν, τι είναι αυτό. Ναι. Α, ναι. Λοιπόν. Είναι κάποια εργαλεία εδώ που έφερε η Θεοπίστη. Είναι για την Ιερά Εξέταση. Για την εξομολόγηση. Ήταν η εξομολόγηση. Πιο πολύ με χαρτορίχτρα μοιάζει. Ζήνει παρά μοναχή. Μην μπερδεύετε τις... Όχι παιδιά, δεν είναι αμαρτία. Εντάξει, χαρτορίχτρα δεν έχει καμία σχέση. Είναι αμαρτία. Νομίζω πως είναι, ας πούμε... Λοιπόν, και η Μαριάννη Βουργίδου. Ομορφιές. Καλησπέρα Μαριανάκη. Γεια σου Μαριάννη. Η Μαριάννη που πρώτη που έκανε καλησπέρα, έτσι. Ναι. Να πιω λίγο και συνεχίσουμε. Πλούσια τελέη της μοναχής, λέει. Ναι, ναι, ναι. Πλούσια. Ε? Πλούσια. Είναι. Γι' αυτό λέω τον ντεκολτέ. Για να πιο πίσω λίγο, Ρετζίνα. Εκεί. Να μιλάμε λίγο πιο ξεσαραγμένοι. Είναι αραγμένοι. Δηλαδή, μια χαρά είμαστε, ωραία. Παιδιά, ακούστε με. Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή. Μετά από τα ωραία το ξεκίνημα που κάνουμε. Την... Κάτι στραβάει μου, πώς είμαι έτσι. Όχι, τι πίσω, τι είναι αυτά, εσύ. Πολύ πίσω πήγε. Εσύ κοίταψε πράγματα, εσύ. Τι είναι απόψε, τι σκηνικό είναι αυτό. Ρε. Δεν έχει σκάσει, Τζίνα, λέει. Ήδρωσα που σε βλέπω, λέω λόγω. Στην αρχή. Τώρα συνήθισα. Τώρα έχει συνέλθει. Τώρα είναι μια χαρά και θα μιλήσουμε ωραία. Και θα μιλήσουμε, θα κλείσουμε λίγο έτσι την Τζίνα τώρα και την οικουμένη λίγο έτσι, κουβεντούλα. Ναι, μου λέει Τζίνα. Από πρώτα σε βλέπω εδώ με πολλές φωτογραφίες, οι οποίες είναι καλλιτεχνών ονομάτων και κόμμα. Έχεις μια φιλία προς το θέατρο, πέρα από κάποια καλλιτεχνικά πράγματα που είχες στο παρελθόν, γιατί καλλιτεχνικά νομίζω πως υπήρχες κάπου στο χώρο με κάποιες αυτό ή όχι, δεν έχω καταλάβει καλά. Ναι, στο τραγούδι. Στο τραγούδι, ναι. Χρόνια ή πως ήσουν κάποια χρόνια, ξέρω εγώ, που δούλευες και πήγαινες σαν καριέρα ή λες κάνω την πλάκα μου για κάποιον λόγο. Για πλάκα, ναι. Για πλάκα. Αυτά θα τις δείξουμε λίγο αργότερα. Ναι. Γιατί βλέπουμε με ονόματα. Είναι έτσι. Και ο φίλος μου, ναι. Δεν υπάρχει πιο άνθρωπος. Ποιος? Ο Κώστας ο Παλιός. Ο Κώστας ο Παλιός. Ναι. Συγγνώμη εσύ.
Δεν ζει. Δεν ζει ο Κώστας. Τι λες ρε Τζίνα μου. Δεν ζει ο Κώστας ο παλιός. Προχθές τον έβλεπα, έλεγα το Σούπερ Λίκιο. Έπαιζε τον πατέρα της, της της Βάσης Παναγωπούλου στο έργο που είχε γράψει το Σούπερ Λίκιο. Δεν ζει ο παλιός. Όχι. Κανά ρε γαμό, τώρα μαθαίνει πώς γίνεται. Ασχολήθηκε έχει, τώρα, έχει, δηλαδή. Ήταν... αρκετά χρόνια που έχει πεθάνει ο Κώστας. Τι λέτε ρε παιδιά. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Τι έμαθα τώρα, εσύ, τι βλέπεις συνέχεια. Θα μου πεις που να το ξέρεις. Έγινε και να σου πω τότε όταν είχε φύγει. Είπαν κανάλια και τέτοια, είπαν τίποτα. Γιατί... και εγώ το φίλο το έμαθα. Α, δεν το έμαθα από την τηλεόραση. Τι λες ρε, και είχε κάνει όσο που είχε παίξει αρκετά. Πώς δεν είχε παίξει και σε παλιές ελληνικές ταινίες. Είχε παίξει ο Κώστας. Άκουρε παιδιά, Τζίνα. Τζίνα τα μάτια σου. Δεν έχεις σκάσει. Λοιπόν, η Μαριά Τζίνα τα μάτια σου κολλάζουν και από... Άγιο. Και Άγιο, και Άγιο, σωστά. Και Άγιο. Βλέπω όμως τα μάτια γαρίδα, ε. Το δικό μου. Ναι, κοίτα τι πέταξε, κοίτα πόσο μακριά είναι που σας λέω. Γράφτε μεγάλα. Τα κεφαλαία είναι ωραία, κοίτα τώρα είμαστε εδώ. Και τώρα διαβάζουμε, αλλά εσύ. Και Άγιο. Και Γιάννα. Τζίνα ήταν φίλος σου, ο παλιός, μου άρεσε πολύ. Και λίγο κυβλιά, σχολείο στο πέρασμα. Πολύ καλό άνθρωπο. Πολύ και εγώ το πιστεύω. Ήταν ένα τυπικό άνθρωπο, ειδικά στο θέατρο. Όταν εγώ για θέατρο σχολείο στο πέρασμα. Λοιπόν, Γιάννα, έπεσε και στι σειρέ του Κωνσταντίνου. Ναι, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Ναι. DJ Ντένι. Και σε Κωνσταντάρα έπαιξε. Μαριάννα, καλησπέρα και στη Δήμητρα. Η Δήμητρα, επειδή η γιορτή είναι μέσα ο κόσμο. Επειδή είπε σήμερα ο Θεοπίστη που είπε. Ναι, ναι. Ότι έχει τη γιορτή. Το είσαι προσεξή το ίδιο σήμερα στο. Πώ σου ήρθε τώρα και το είδε αυτό στο. Δηλαδή στο ερωτολόγιο, ε. Όχι, στο Facebook, δεν το ήξερα. Α, ναι. Ναι. Πάντως δεν νομίζω ότι η Θεοπίστη έχει τόσο καλές προθέσεις, ας πούμε. Γιατί όταν εγώ ξεκίνησα την εκπομπή, σε παρακαλώ, Τζίνα, μου έφερε αυτά. Ναι. Δεν νομίζω πως ταιριάζουν για είναι... μία μονή. Δηλαδή, το να έχω μία ηγουμένη εδώ και να μου φέρνει αυτή που θεωρώ τάχα ότι είναι καλή μες στο μοναστήρι. Και να μου φέρνει μόλις έφερα αυτά να σου περάσω, δεν νομίζω ότι είναι ήθος αυτό μοναστηριό. Είναι νομίζω στη δοκιμασία. Παιδιά, προσέξτε. DJ, Ram, Lover και όλοι, Γιάννα, τις γυναίκες πρώτα, μου έφερε... Είναι το ζευγάρι, έχουμε κι άλλο. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να χρησιμοποιήσω, δηλαδή δεν νομίζω πως είναι αυτό σοβαρό τώρα να περάσουμε στην ηγουμένη χειροπέδες για να εξετάσουμε. Μπορεί να εξετάσω και διαφορετικά. Τα άλλα δείχνω το δείγμα του ήχτους της θεοπίστης. Ναι, δεν ναι, ακούει τίποτα κάπου νέα. Θα έχει πάει εγώ. Λοιπόν, Γιάννα, αρχοντικός πολύ, αν είναι το πάνω αυτό. Ποιος είναι. Η Μαριάννα είπε καλησπέρα και λέει αρχοντικός τρεις φορές τον ακούω γιατί που είναι. Ο Κώστας, ναι. DJ, μιλήσει μας για αυτόν Τζίνα. Εντάξει παιδιά, δύο λόγια άμα θέλει να πεις για τον Θεό σου προς Θεού, αλλά τώρα επειδή είναι και παλιό θέμα, ναι. Δεν είναι σημερινό να είναι... Όχι, το μόνο που έχω να πω είναι ότι ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, κάναμε πάρα πολύ παρέα και όταν έμαθα ότι έφυγε, με πείραξε. Φυσικά όταν όλες έναν άνθρωπο και όταν ας πούμε και ανάλογα τη φιλία έχεις κάνει Τζίνα μου. Κάνει πολύ παρέα. Έναν άνθρωπο, όταν έχεις κάνει πολύ παρέα και όταν έχεις καλός άνθρωπο... Όπου δούλευα ερχόταν ο Κώστας. Τι λες. Ναι. Λοιπόν, σταμάτησε. Ανέβηκαν και οι σχετικές φωτό στο προφίλ σου ίδια. Να πάει να πει τότε έκανε, κατάλαβα στα μάτια έκανε τώρα. Χτύπησε η φωτογραφία από εδώ και την έβαλε. Κάνε και μια κοινοποίηση. Χτύπα Γιάννα. Κάντε καμία κοινοποίηση ότι ξεκίνησε η έναρξη της μονής απόψε. Λοιπόν, Λόβε, μα Ηλία, η υπόθεση αφορά διαφθαρμένο μοναστήρι. Καλά έκανε. Διαφθαρμένο το μοναστήριο. Δεν νομίζω. Αυτό δεν έχει καλή κουβέντα από έναν άνθρωπο. Αναρτίεται που δεν κάνει. Άρα δεν πρέπει, νομίζω πολύ μπορεί να φοριστεί με αυτό που είπε και μόνο ο Λόβερ. Ποιος το είπε? Ο Λόβερ. Κοίτα εδώ. Δεν γίνεται ας πούμε. Δηλαδή όταν είναι διαφθαρμένο μοναστήρι και μετά περιμένουμε να έχουμε προσέλκυση ατόμων. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Φοφίτσα, τα φοράει σε αυτές που προσπαθούν να φύγουν από τη μονή. Όχι, αυτέ που προσπαθούν να έρθουν. Όχι, έτσι λες, ναι. Γιάννα, βρε ολόκληρο εξοπλισμό έφερε, μέχρι και την Ροχάμι. Τι Ροχάμι, ο Ροχάμι δεν είναι εδώ, παιδιά. Μέχρι τον Ροχάμι πιάνουμε ξανά, λέει Γιάννα. Ο Ροχάμις είναι... Λοιπόν, η Λία Γκλόπ έφερε.
κλοπ. Έχω ένα, έχει φέρει κάτι άλλο. Με 7 ουρές μαστίγιο είναι. Θα σας το δείξω σε λίγο. Είναι μαστίγιο με 7 ουρές. Θα σας το δείξω τι έχει φέρει. Θα το δείτε σε λίγο. Δεν θέλω από την αρχή όλα να πάνε όλα τα μυστικά. Λοιπόν, Νίκος. Όλα τα καλά ταιριάζουν, Ηλία, όταν κλείνουν οι πόρτες στη Μονή. Έχουμε πονηρός όλους, έτσι. Τι κάνουμε, α, όχι, περίμενε. Όλα τα καλά ταιριάζουν. Ραμ ξεχάσαμε. Ηλία, γκλόπ έφερε. Είπαμε, μαστίγιο με 7 ουρές. Νομίζω ότι είναι χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Για το γκλόπ τώρα είναι μια γκλοπιά που δεν κλειτώσεις. Με το μαστίγιο. 7 ουρές δεν κλειτώσεις. Να σου πω τώρα πώς ήρθε η Τζίνα και είπε στα 7 ουρές. Έχω λόγο που πραγματικά με ουρές ζώνη γίνονται πολλά, πολλά μαστίγια. Ε. Δεν ξέρω. Είναι δερμάτινο το. Είναι πολύ ευκαιρία, ναι. Μου έχουν ρίξει μια. Ναι. Μου έχουν ρίξει μια και μου έχουν φάει από εδώ μέχρι εκεί πέρα με τρίχες. Σε χτυπάει παντού. 20 μέρες, ναι. Σε 20 μέρες έκανα πρεμιέρα στο Μιζδάνια. Και πάω σε μια καφετέρια χωρίς καν να πειράξω κανένα τίποτα. Και είχα μια κατάσταση γονιά, αλλά δεν είπα στην τύπη καφέ την κοδεξή. Γιατί μου λέει φύγε, δεν σου λέω, σε έχω κάνει κάτι. Να το έκανε βράδυ, βιαστικά το λέω. Και ξαφνικά μου λέει δεν φεύγει. Παίρνω αστυνομία. Λέω ναι, παίρνω την αστυνομία. Βλέπω μια μου κάνει από μέσα ότι φέρθηκα καλά. Αλλά αυτή μου κάνει έτσι. Και εγώ νομίζω ότι μου λέει ότι φέρθηκα κύριος. Και όμως όταν το κατάλαβα τα είπε ξύλο. Και κάνει από εδώ, βγάζει ένα μαστίγιο. Και μου τραβάει μία και μου παίρνει εδώ, τρίχε και αίμα. Το ακούστηκε σαν άσκηση, σαν να ήταν γιατί. Και πάει πολύ άσχημο. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Έπεσε, είχε πέσει ξύλο πολύ. Για το καλό. Λοιπόν. Γιάννα, βρεβαιό που εξουφλά, λοιπόν, ραμ, καλό, Νίκος, όλα τα καλά ταιριάζουν ωραία και ραμ θα πέσει πολύ φάλαγγα βλέπω. Όλος βλέπεις. Ξεκινάμε πάρα πολύ απλά, αγνά. Πολύ αγνά. Αυτό... Ξεκινάμε με ένα ύφος έτσι μοναστηριού, με την αθωότητα που είναι και θα πάμε λίγο σε λίγο προσωπικές κρατήσεις. Έχεις ένα ύφος έτσι, ναι. Έχεις πρώτον που έχεις πολύ ωραία μάτια. Έβλεπα και στις σκηνοποιήσεις, έχεις πολύ ωραία μάτια. Είναι μέσα στα όπλα μιας γυναίκας, πραγματικά η ματιά Τζίνα, πέρα από το γλυκά κοιτάζεις, από την δική σου εμπειρία σε ιδιωτικά, έτσι. Θέλω να μην είμαι αδιάκριτος, θα είμαι πολλοστή. Ναι, θα κάνουμε μια κουβεντούλα έτσι, γιατί μπορεί μια γυναίκα μόνο με τα μάτια να είναι μια σαγίνη. Δηλαδή πιστεύεις ότι είναι ισχυρό όπλο, είναι. Γιατί κάποιοι θέλουν είναι... το στήθος. Ναι. Αυτό, τα μάτια τώρα εσύ. Ένα από τα ισχυρά. Είναι από τα ισχυρά, λες, έτσι. Ένα από τα ισχυρά. Είναι από τα ισχυρά. Είναι από τα ισχυρά, διότι δεν είναι θέμα ματιάς που την κοιτάζεις, είναι πώς εκπέμπουν τα μάτια αν είναι ιδιαίτερα μιας γυναίκας. Έτσι. Και το χρώμα παίζει. Και εσύ έχεις, όπως είπε και η Μαριάννα, και μπράβο της που είναι γυναίκα, έχεις ιδιαίτερα μάτια. Και εγώ όταν σου πρωτοείδα τις φωτογραφίες, πριν ανοίξουμε το μονή, το μοναστήρι. Πριν ανοίξουμε. Και συναντηθούμε γιατί μας είχαμε συναντηθεί τότε για να τα αναλάβεις την αν τα αναλάμβανες στα στασίδια. Θέλω να είμαι σοβαρή και δεν μπορώ. Να σου πω. Και όταν συναντηθήκαμε θυμάμαι, πριν έλεγα ωραία μάτια. Και από κοντά σε αδική φωτογραφία. Έχει πιο ωραία μάτια. Έχει πάρα πολύ ωραία μάτια και από δίπλα που κοιτάει τώρα έτσι. Διπλώνει για να είναι πιο ήπια, δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Όχι. Ξέρω, εγώ ξέρω. Τα λέω για να πάμε λαού λαού. Τι εσύ τι φτιάχνεις τώρα. Ποιος εδώ ζέστη κάνει. Ζέστη. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά είναι όπου περίμενε μισό λεπτό γιατί σταμάτησε λέει είμαι όχι μόνο μάτια Τζίνα, είναι ωραία τέλος. Ποιος το λέει. Η Γιάννα. Έτσι. Και ο Σταμάτης λέει, είμαι πιο ωραίος από όλους, τέλος. Αυτό που σου είπε Γιάννα. Γιάννα, χαχα, εσύ Σταμάτη παιδί μου, το έχουμε πει, δεν συγκρίσαι με κανένα. Και ο Σταμάτης, ευχαριστώ, Οικουμένια. Δεν μου λες, έτσι να μου. Τώρα βέβαια, εντάξει παιδιά, μπορούμε να πούμε πράγματα. Άλλο πως θα επιστρέφουμε κανιά φορά και θα λέμε το Ηγωμένη και τέτοια και τα αστεία που κάναμε τη Μονή και άλλο αυτό μια κουβέντα ανθρώπινη με την Τζίνα που να τη γνωρίσουμε καλύτερα από ότι τα λέμε, γράφει εκεί, γράφουμε, σιδοβλέπω τα μυαλά σας, αλλά είναι από κοντά έτσι. Τι γίνεται, πώς είναι με τη σχέση αυτού του καιρού, Τζίνα, πώς είναι τα πράγματα, το ρωτάω συχνά γιατί είναι
γνώμη του καθενός. Τον ανθρώπων, ναι, πώς το βλέπεις εσύ, τα αρκετά από ανθρώπινα μέχρι ιδιωτικά. Με παλιά, δεν έχει καμία σχέση με παλιά. Έτσι, καμία. Είναι απομονωμένοι όλοι. Είναι... Δηλαδή και την καλημέρα δηλαδή δεν τη λένε. Δεν τη λένε. Και το πάρουμε ακόμη και φιλικά, θες να πεις τώρα. Δηλαδή δεν εννοούμε μόνο στα ιδιωτικά και δεν εννοείς πρώτα. Όχι, γενικά βλέπεις τον κόσμο στον ανθρώπο, βλέπεις δεν γελάνε, δεν είναι. Είναι... μαζεμένος ο καθένας. Πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στα ιδιωτικά λες, παρόλο που είναι και οι τέτοιοι που λέμε ξανοιγόμαστε και γνωρίζουμε και είναι οι μένες και για τους άντρες και τις γυναίκες. Πώς τους πράττεις από φίλους σου και όλους, φίλους και φίλες. Δεν είναι θέμα προσωπικής σου μόνο ιδιωτικά. Λέω γενικά. Εισπράττετε πιο δύσκολα τελικά βρίσκουμε έναν ή μία ρεσιτζίνα. Πώς θα βρεις τα πράγματα. Λέμε πως είναι πολύ εύκολο την έξω. Λέω. Πολύ... Ναι, δηλαδή λέμε το ότι είναι πολύ εύκολο. Δύσκολο να βρεις κάτι σωστό. Θέλω να πεις, εύκολα γνωρίζεις. Πανεύκολα. Ναι. Πανεύκολα. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Το σωστό δεν βρίσκεις εύκολα. Και ξέρεις κάτι, το κακό είναι το εξής, ότι το σωστό, πότε το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να με φάει καιρό με κάποιον. Ακριβώς. Και μετά καταλαβαίνουμε αν είναι σωστό. Όταν είναι αργά. Γιατί και το σωστό δεν είναι γνωρίζει έναν άνθρωπο. Και λες, σήμερα βρήκα το σωστό άνθρωπο. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Εδώ δεν μπορείς να το πεις και για ανθρώπους μετά που ξέρεις χρόνια. Σωστό. Δεν μπορείς να το πεις. Σωστά. Ευχαριστώ, Δουμενιάννα. Την αλήθεια λέω στα μάτια. Φόφη, μα ποιος σε βάφτισε. Πήρες την ομορφιά της νονάς. Ωραία η Φόφη. Η Φόφη σου δώσε την νονά, έτσι. Δεν σου δώσε την ονομασία, τότε που τις βγάλαμε... Το μαύρο πανθυρά. Όχι εγώ. Μαύρος πανθυράς. Ποιος σε βάφτισε εμένα, πείτε μου, ποιος είναι ο νονός μου. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι ο νονός μου. Εσύ με έβγαλες μαύρο πανθυρά. Για θυμηθείτε ρε παιδιά, που ρίξαμε μια κλήρωση που είπαμε που λέτε... Έκανες κλήρωση. Και πέτυχε μαύρος πανθυράς. Είναι δεδομένο μαύρος πανθυράς. Ναι. Μαύρος πανθυράς, εγώ την είπα. Ή την είπε η Φόφη η γυναίκα. Δεν και εγώ είπα, τι είχα πει εγώ, για να μας πω έτσι, σταμάτησε. Νονά μου, σε αγαπώ πολύ πολύ πολύ, Φοβίτσα φιλιά, Νίκος, παστούλες. Φέραμε, δεν τρώμε παιδιά παστούλες και τέτοια. Εμείς είμαστε εναντίον των γλυκών. Νίκος, πάμε μετά από αυτό. Θέλω λοιπόν να προχωρήσουμε λίγο έτσι με τη Ζήνα, ανάλαφρα παιδιά και ωραία, χωρίς τίποτα φοβερό, με την έννοια δηλαδή το υπερβολικό, με τη μονή κάνουμε την πλάκα μας όταν είσαι στην πέρα, αλλά τώρα γνωρίζουμε τη Ζήνα με ένα από εσάς. Μία από εσάς και που είναι σήμερα εδώ και μπορούμε να κουβεντιάσουμε ψιλοπραγματάκια έτσι, αλλά μπορεί να το κάνουμε πικάντικα, να κάνουμε όπως ξέρουμε πάντα κάθε βράδυ το ίδιο. Αργότερα θα έχουμε και τραγούδι, έτσι να μετά. Θα έχουμε τραγουδάκι. Βέβαια, θα έχουμε τον ηγούμενο Γιάννη. Ναι. Είναι ο Τζον. Ο Γιάννης είναι. Έτσι. Βέβαια. Θα τον αποκαλύψουμε μετά ή να πούμε. Μετά. Ο πατήρ Κώστας ετοιμάζεται. Αυτός μετά πολύ ωραία. Δεν τραγουδάει ο Κώστας. Όχι, εγώ μόνο. Θα χορέψουμε. Είναι μόνο διαβάζω. Είναι στη Μουκαφόλη. Ναι. Είναι με κλειστό μικρόφωνο. Κάνει δεύτερη φωνή. Δεύτερη φωνή. Μόνο διαβάζω. Μόνο. Μόνο διαβάζω και ψέλνω. Τίποτα άλλο. Μόνο διαβάζω. Έχετε το θυμιωτό. Ναι. Λοιπόν, πεθαίνουμε. Ηλίας, Νίκος δεν κατάλαβα. Φόφη, ο Ηλίας βάφτισε εμένα, τη Γιάννα, τη Μητρούλα και τη Ζηνάκη. Σοβαρά μιλάτε. Εσύ μας βάφτισες. Ρε παιδιά, δεν το ξέρω αυτό. Ούτε εγώ νομίζω πως... Πώς... Ναι, δεν... Εσύ είσαι ο νονός μου. Εγώ ήμουν ο νονός. Εντάξει τότε. Ναι, εγώ δεν το ξέρω τότε και όλες. Και την Φόφη εγώ την βάφτισα. Τη Δήμητρα. Έχεις φτώσει ο βαφτιστήρι και δεν θυμάσαι. Ναι, Νίκος. Ο Ηλίας είναι ο νονός της Ζήνα. Μέσα ήμουν να θυμάμαι. Νόμιζα πως ήταν ναι, και η Φόφη, ας πούμε. Θυμάμαι την κλήρωση. Ωραία. Πες μου κάτι, Ζήνα. Αυτό το καιρό. Δεν ασχολείσαι με τίποτα καλλιτεχνικό, με την έννοια δηλαδή τραγούδισε τότε, αλλά δεν ασχολείσαι τώρα πια. Άρα δεν έχει καμία σχέση με. Σηκάθηκε κάτι, ήταν λογικό, τα εγκατέλειψε γιατί δεν σε ενδιαφέρε. Είχε άλλε σκοτούρε που λε. Όχι, πάντα με ενδιαφέρε. Πάντα με ενδιαφέρε. Απλά ήταν κάποια άλλα προσωπικά που. Σε επιδράσανε να μην μπορεί και να ακολουθήσει. Ακριβώ. Ε? Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Παιδιά, να δείξουμε 2-3 φωτογραφίες που θέλω. Ή να το πάμε, όχι, θα πάμε πρώτα σε ένα. Θα κάνει μια επιλογή, γιατί είναι αφού τη δείξω. Γιατί μην νομίζετε, έχουμε κάπου πλάκα-πλάκα στην αρχή που το καραμπίζαμε, κάναμε μισά ώρα με γέλια και έχει περάσει λίγο. Να πάμε στο πρώτο τραγουδάκι. Mm-hmm. Θα κάνει μια επιλογή η Τζίνα από αυτά που θα τη δείξω. Έχουμε την Άζελα πάνω. Έχουμε τον Σταμάτο Γονίδη. Τι δείξω, όπως ξέρει που ακούτε και σπάντα. Το Σφακενάκι, το Ζορτανέλη.
το Αμουστάκι, τον Χριστοδουλόπουλο, τον Τερλέγκα, τη Λίντα, τη Τζένι Βάνου, τη Λαμπράκη, Μίστερ Άλεξανδρο, δεν με νοιάζει, είναι Άβυσο, Κανέλη. Οι φίλοι μου. Και ένα παγκράτη. Και ο Τζόμενερ, καλά, εντάξει, δεν βάλουμε. Να πούμε ε. Μάκι. Να πούμε λίγο Μάκι. Μάκι, ναι. Ό,τι και να είναι έτσι. Ναι, ό,τι και να είναι. Όποιο έχουμε λοιπόν σαν τραγούδι, πάμε λίγο Μάκι. Παιδιά, κουβεντούλα είναι εδώ, έτσι ανάλαφρο. Μην νομίζετε πως θα το παρατραδείξουμε με την έννοια της. Στην κουβεντούλα βέβαια έχουμε άλλα πικάντικα πραγματάκια σε λίγο. Αλλά ενώ ας χαλαρώσουμε λίγο με ένα τραγουδάκι, αν είναι ανεβασμένο καλός, γιατί έχουμε 2-3, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Όποιο και αν είναι, θα επιστρέψουμε και τα λέμε. Να ακούσουμε λίγο την υπόρτα. Στην κουβεντούρα βέβαια έχουμε άλλα πικάντικα πραγματάκια σε λίγο, αλλά ενώ ας χαλαρώσουμε λίγο με ένα τραγουδάκι, αν είναι ανεβασμένο καλό για τον ιδιωτικά, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Όποιο και αν είναι, θα επιστρέψουμε και τα λέμε.